Κώστας Κελαϊτζίδης, αντιπεριφερειάρχη Συμμαθίας. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε σε αυτήν την ωραία εκδήλωση αυτού του συλλόγου. Ένα σύλλογο, καταρχήν δεν θα μιλήσω σαν αντιπεριφερειάρχη. Γιατί 35 χρόνια μένω στον Κοπανό, η σύζυγος είναι από εδώ, με το σύλλογο. Έχουμε μία διαδρομή 35 χρόνια. Τα παιδιά μου μεγάλωσαν σε αυτό το σύλλογο για τις δραστηριότητες του συλλόγου. Όχι, το ξαναλέω, επειδή είμαι από εδώ το δικό μου. Είναι πάρα πολλές, αλλά τελευταία βλέπετε ότι φέτος τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όταν το ροδάκινο αυτό που φέρνει χρήματα απ' έξω, με αυτό ζούμε, μεγαλώσαμε, μεγάλωσαν πολλές γενιές. Και σήμερα βλέπετε ότι το έχουν παρατημένο είτε από το επάρκειο και δεν υπάρχει βοήθεια στον παραγωγό. Ο σύλλογος αυτός ακόμη και εδώ κάνει ό,τι μπορεί για να διαφημίσει το προϊόν και να ξυπνήσει την κεντρική διοίκηση. Οι δραστηριότητες του συλλόγου δεν είναι μόνο οι χορευτικές που κάνει 2 και 3 φορές το χρόνο, όπως και άλλοι σύλλογοι. Είναι εινογνωσία, είναι γευσηγνωσία, είναι αναδεικνύουν εδώ όλο τον πολιτισμό που έχουμε, τον αρχαίο και μη. Αυτά τα παιδιά πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί δίπλα μου είναι και η Δώρα Μπαλτατζίδου, μία, θα έλεγα, η ιδρυτής του συλλόγου, και είναι 35 χρόνια σε αυτό το σύλλογο πάντα στις επιπάλξεις. Βεβαίως και είναι πολλά παιδιά πίσω που είναι καθημερινά στο σύλλογο. Αξίζει να τους πούμε ένα ευχαριστώ, να είναι γεροί, αλλά θέλω να ξανατονίσω ότι εάν η πολιτεία δεν κοιτάξει το ροδάκι τον παραγωγό, αντί για γιορτές που καλώς κάνει η Μίζα, θα αρχίσουμε να κάνουμε μνημόσυνα. Σας ευχαριστώ. Θεωρούμε ότι έχουμε κάνει αρκετά βήματα για να ανεβάσουμε αυτά τα δύο προϊόντα, τα pop, ροδάκινο και κρασί, με τη βοήθειά σας, με την εξωστρεφή αυτή εκδήλωση, την οποία στηρίζουν όλοι οι συνεταιρισμοί, όλες οι μεταπηδικές μονάδες, αλλά πιστεύω ότι δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλουν να γίνουν και άλλες κινήσεις σε κεντρικό επίπεδο. Εμείς, σαν πολιτιστικό σύλλογος, μέχρι εκεί που είμαστε, νομίζουμε ότι προσφέρουμε και θα προσφέρουμε ακόμα περισσότερο. Θέλω να καλέσω στο βήμα την πρόεδρο, την κυρία Στάρχου Παναγιώτα, για ένα χαιρετισμό. Και θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για του χρόνου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους βοήθησαν να γίνει αυτή η υπέροχη εκδήλωση. Δεν θα ήθελα να κουράσω περισσότερο. Έχουμε πολύ ωραίο και πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Καλή σας διασκέδαση. Εδώ τουλάχιστον, στα χωριά της Νόου σας, δεν θέλω να με προσφωνείτε με την ιδιότητα. Θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσω όλον αυτόν τον κόσμο σήμερα που βρίσκεται εδώ. Σαν τοπικός μπορεί να είμαι από τα Λευκάδια, αλλά 35 χρόνια ζω και κατοικώ στον Κοπανό. Για το σύλλογο, ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τη δραστηριότητά του? Θα σου πω ότι τα παιδιά μου μεγάλωσαν σε αυτόν τον σύλλογο και ήταν και δίπλα στο σπίτι μου. Όχι ότι τώρα είναι μακριά, λίγο παραπάνω. Οι δραστηριότητες, τουλάχιστον οι τοπικοί, τις γνωρίζουν όλοι. Αλλά για τρίτη χρονιά φέτος, που έχει γίνει θεσμός, αναδεικνύουν και τα προϊόντα μας. Και τα προϊόντα μας τα γνωστά, το κρασί, το ροδάκινο και πολλά άλλα. Αλλά θέλω να μιλώ λίγο στο ροδάκινο, το οποίο έχει μεγαλώσει γενιές. Όλοι από αυτό ζούμε, από το ροδάκινο και από τον παραγωγό που το καλλιεργεί. Αλλά είναι πολύ καλή η εκδήλωση για το ροδάκινο, παιδιά, αλλά εάν δεν το κοιτάξουν κάτω από την Αθήνα, από την κεντρική διοίκηση, θα συγχαρητήρια στο σύλλογο για την όμορφη αυτή την εκδήλωση που εδώ και 4 χρόνια προσπαθεί να αναδείξει τα προϊόντα της περιοχής μας. Όταν είναι η ομάδα αγαπημένοι και όλοι μαζί έχουν το αποτέλεσμα το σημερινό. Δώρα, να είσαι γερέσα, να χάρεσαι τα χρόνια σου. Και Ήλεμ, όλα τα παιδιά το είναι με τεσένα.
Ο Σύλλογος δεν έχει ανάγκη το να τον διαφημίσουμε. Είναι από αυτούς τους συλλόγους που πάντα είναι μπροστά. Είναι από τους συλλόγους, τους πλέον δραστήριους της περιοχής μας και όχι μόνο. Ο Αντιπεριφερειάρχης είπε για το Ροδάκινο, είπε ότι δεν θα χάσουμε την ταυτότητά μας και εγώ λέω, βλέποντας εκεί το αστέρι της Βεργίνας, δεν πουλάμε τη Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι μία και είναι η Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.